Σαγοράκης. Τσάρτας. Ο καφές αργεί να τον μαρκάρει, σουτάρει ο Τσάρτας, αναγκάζοντας τον Πουρλιωτόπουλο να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Σμαλαδένης, Τσάρτας. Παλιά πολύ καλή για τον Νικολαίδη, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Πουρλιωτόπουλος θα σώσει. Αρχικά με δεύτερη προσπάθεια ο Νικολαίδης θα βγει μπάλα. Ο Λάκης προσπαθεί και πάλι νέο σουτ. Απομάκρυνση σε πλάγιο. Και πάλι σέντρα από τον Γεωργιάδη. Πάει στο κεφάλι ο Γιασεμί, αλλά πρόλαβε ο Γεωργιάς, εκτέλεση του κόρνερ. Κεφαλιά προς τα πίσω, δεύτερη κεφαλιά, 1-0. 1-0 με σκόρερ τον Γιώργο Γεωργιάδη που σκοράρει. Για τρίτο συνεχόμενο μάτς, 6-0 ο ΠΑΟΚ, τα 4 ο Γεωργιάδης. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει σχεδόν ανέλπιστα, θα έλεγα, κεφάλι στο σκόρ από μια σημαίνη φάση στο 18 λεπτό. Βασίλης Τσάρτας πίσω από την μπάλα για το φάουλ που έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι. Σκάβει, ψάχνοντας τον Νικολαίδη, θα πάρει αυτό στην κεφαλιά. Θα νικήσει τον Πουρλιωτόπουλο και όχι μόνο αυτόν, αλλά όλη την άμυνα της ΑΕΚ, ο συνδυασμός των δύο κορυφαίων σκόρερ της Ένωσης φέτος, αποφέρει την ισοφάριση στο 32. Ζαγοράκης, παλιά του για τον Τσάρτα, μπερδεύονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, βγαίνει ο Τσάρτας μπροστά, ευκαιρία πασάρει στον Νικολαίδη για το 1-2, σώζει ο Πουρλιωτόπουλος και στη συνέχεια της φάσης ο Λάκης δίνει προβάδισμα στην ΑΕΚ στο 38. Να λοιπόν η ανατροπή από τους φιλοξενούμενους. Μέσα σε 6 λεπτά κάνουν το 1-0 εις βάρος τους, 2-1 υπέρ τους. 40 λεπτά παιχνιδιού στην Τούμπα, 2-1 η ΑΕΚ. Σύγχυση στην μεγάλη περιοχή για Σεμί, ανοίγει και πάλι για τον Γεωργιάδη. Προσπαθεί αυτός, κάνει την τρίπλα. Μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, σεντράρει, κεφαλιά και 2-2. Να λοιπόν η απάντηση με τον Τάσο Κασαμπή, τον αρχηγό. Ένα πραγματικό ντέρμπι, ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στην Τούμπα. Στο 40 λοιπόν ο Τάσος Κατσαμπής φέρνει τα πράγματα στην τάξη, στην ισορροπία. Βασίλης Τσάρτας στο δεύτερο κόρνερ για την ΑΕΚ, πλασαριστά. Εκτελεί χαμηλά αυτή τη φορά, η μπάλα θα περάσει ο Πουρλιωτόπουλος στο σουτ. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Και ο καφές στην εκτέλεση, αυτή τη φάουλ για τον ΠΑΟΚ, η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει out. Είδατε πως προέταξε το πόδι ο Ζήκος στη μεγάλη περιοχή. Ο ΠΑΟΚ το σούτ από τον Γεωργιάδη, ο Ατματσίδης με δεύτερη προσπάθεια σε δεύτερο χρόνο θα μπλοκάρει την μπάλα. Ξεχνάμε ότι ξεκίνησε από την ΑΕΚ, και ήταν εκείνη η οποία αν ήθελε θα μπορούσε να τον έχει στη δύναμή της. Εδώ η σέντρα στην καρδιά της άμυνας, κεφαλιά, γκολ! Ένα υπέροχο γκολ, όσο ξαφνικό για να πάντεχο από τον Γιαννάκη Οχά, ο οποίος βλέπετε βγάζει τα αποθυμένα του εδώ. Δεν είχαν καν το κουράγιο να πανηγυρίσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ από το άγχος που είχαν για την εξέλιξη του αγώνα. Τσάρτας έχει όλο το χώρο να κάνει καλό σου, το επιχειρεί, πέφτει ο Πουρλιωτόπουλος, αλλά βλέπει την μπάλα να περνά λίγο out. Αυτή τη νίκη είναι τύχια. Νίκη με ένα έξω, όποιος προσπαθούσε και έπαιξε καλά. Και αυτή τη νίκη ακόμα περισσότερο είναι σημαντική μας. Foi mais feliz a equipa do Paok, por isso está de parabéns, ganhou. Ήταν πιο τυχερή η ομάδα του ΠΑΟΚ και αυτό αξίζει συγχαρητήρια. Κέρδισε. Ό,τι αφορά το παιχνίδι γενικά, το αποτέλεσμα δίκαιο ήταν. 13η αγωνιστική και το ρεκόρ 5 νίκες για τους φιλοξενούμενους. Στο γήπεδο της Τούμπας, μπροστά σε 25.000 φιλάθλους, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ πρόσφεραν πλούσιο θέαμα. Νικητής ο ΠΑΟΚ με 3-2, με γκολ από τρεις κεφαλιές, βάζοντας υποψηφιότητα για την έξοδο στο Champions League. Η ΑΕΚ έχασε για τρίτη συνεχόμενη φορά με το ίδιο σκορ 3-2 από Ηρακλή, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Το κατάμεστο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ ήταν ο νικητής στο ντέρμπι των δικεφάλων, υποχρεώνοντας την ΑΕΚ στην τρίτη συνεχόμενη ήττα της στο πρωτάθλημα και μάλιστα με το ίδιο σκορ 3-2. Η ομάδα του Ντούσαν Μπάγεβιτς πήρε το προβάδισμα στο 18ο λεπτό με την κοντινή κεφαλιά του Γιώργου Γεωργιάδη. Η Ένωση κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση στο 33 μετά την εκτέλεση φάουλ του Τσάρτα και την κεφαλιά του Νικολαίδη που σημείωσε το 1ο προσωπικό τέρμα του στο φετινό πρωτάθλημα. 5 λεπτά αργότερα Τσάρτας και Νικολαίδη συνδυάστηκαν και πάλι, ο επιθετικός της ΑΕΚ νικήθηκε αρχικά από τον Πουρλιωτόπουλο, αλλά ο επερχόμενος Λάκης σε κενή αιστεία πέτυχε το 1-2. Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση και στο 41 ο Κατσαμπής μετά την ωραία προσπάθεια και τη σέντρα του Γεωργιάδη με κεφαλιά ισοφάρισε σε 2-2 που ήταν και το αποτέλεσμα του ημιχρόνου. Το τελικό 3-2 με το οποίο ο ΠΑΟΚ πλησίασε στους 2 βαθμούς στη δεύτερη της βαθμολογίας ΑΕΚ διαμορφώθηκε με νέα κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, αυτή τη φορά από το Γιαννάκη Οκά.